Σήμερα γίνεται μια διαμαρτυρία για την επίσκεψη του Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα του κ. Μπάιερ και του Υφυπουργού Εξωτερικών του κ. Πάλμερ για την επίσκεψη αυτών των κυρίων στην Αλεξανδρούπολη. Έχει σχέση βέβαια με την μετατροπή του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης σε πολεμικό ορμητήριο των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο βρίσκει αντίθετο τους κομμουνιστές, τον ΚΚΕ, αλλά και μεγάλα τμήματα του ελληνικού λαού. Θέλουμε την ειρήνη και θα μας βρίσκει αντίθετο σε οποιαδήποτε πολεμική εμπλοκή. Αυτή είναι η σημερινή κινητοποίηση. Έχουν γίνει πάρα πολλές και στο παρελθόν και θα γίνουν και άλλες το επόμενο διάστημα. Είναι, εντάσσεται το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στην στρατηγική αντεπαράθεση ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Και αξιοποιείται εδώ το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ως λιμάνι μεταφοράς προσωπικού και πυρομαχικών προκειμένου να περικυκλωθεί η Ρωσία. Για τους ανταγωνισμούς τους δηλαδή, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης από ένα ειρηνικό λιμάνι μετατρέπεται σε ένα πολεμικό στην πραγματικότητα ορμητήριο. Αυτά τα ζητήματα συνδέονται μεταξύ τους, ασφαλώς. Φαντάζομαι ότι έρχονται να δουν και την κατάσταση που επικρατεί. Μια κατάσταση η οποία προκαλεί ανησυχία στον κόσμο εδώ του Εύρου και βεβαίως προκαλεί πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στους ανθρώπους, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Κοιτάξτε, έχουμε πει ως ΚΚΕ. Έχουμε δώσει τη διέξοδο για όλο αυτό το αδιέξοδο που φαίνεται. Είναι να γίνει τώρα, να ξεκινήσει τώρα η καταγραφή και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αυτών των ανθρώπων, αιτήσεων ασύλου, στον χώρο όπου είναι συγκεντρωμένοι, μέσα στην Τουρκία. Εκεί να γίνει η καταγραφή, εκεί να γίνει η απόδοση του ασύλου και από εκεί να ξεκινήσει και η μεταφορά τους για τις χώρες του προορισμού που θέλουν να πάνε. Την ευθύνη για όλο αυτό μπορεί να το αναλάβει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΗΠΑ. Αυτό νομίζουμε ότι είναι το μόνο που πρέπει να γίνει. Και βεβαίως λέμε για τη χώρα μας ότι θα πρέπει να απεγκλωβιστεί από τις συνθήκες του Δουβλίνου 1 και 2, οι συνθήκες που εγκλωβίζουν τους ανθρώπους εδώ, και από αυτή την περιβόητη κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που αποτελεί και αυτή παράγοντα εγκλωβισμού. Το θέμα δεν είναι κλειστά ή ανοιχτά σύνορα, νομίζουμε ότι είναι αναγκαία η φύλαξη των σύνορων. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλο πράγμα η ικανοποίηση των ετοιμάτων αυτών των ανθρώπων και άλλο πράγμα όταν κρίνει ένα κράτος ότι πρέπει να κλείσουν τα σύνορά του, να μείνουν. Δεν τίθεται έτσι το ζήτημα για μας. Το ζήτημα τίθεται με την έννοια της εξυπηρέτησης, μάλλον της βοήθειας προς αυτούς τους ανθρώπους, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα που έχουν να πάνε στις χώρες προορισμού τους. Σύμφωνα, αν θέλετε, και με το διεθνές δίκαιο. Το δικαιούνται αυτό. Αυτή είναι η απάντησή μας, την έχουμε πει και δημόσια, έχει πει ανακοίνωση και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, από το Γραφείο Τύπου και από το Πολιτικό Γραφείο και έτσι βλέπουμε τα ζητήματα. Είμαστε αντίθετοι ως Κομμουνιστικό Κόμμα, η φύλαξη των σύνορων είναι ευθύνη της πολιτείας, είναι ευθύνη του στρατού. Έχουμε τονίσει ότι αυτό, όλο αυτό που γίνεται με το προσφυγικό και μεταναστευτικό αξιοποιείται και από τέτοιους εθνικιστικούς, ακροδεξιούς κύκλους για να ποτίζουν το ρατσιστικό και εθνικιστικό τους δηλητήριο. Να σας πω κάτι, δεν είναι εχθρός του ελληνικού λαού οι δυστυχισμένοι αυτοί οι άνθρωποι που φτάνουν μπροστά στα σύνορα με τα παιδιά τους και τις γυναίκες τους. Όσοι τους δείχνουν αυτούς σαν εχθρό, θέλουν να κρύψουν τον πραγματικό εχθρό, αυτόν που δημιουργεί με τους πολέμους του και με τη φτώχεια που παίρνει αυτούς τους κατατρεγμένους και κινδυνεύοντες.